Σήμερα ουσιαστικά στην Άγκυρα θα μιλήσει στη διάσκεψη των Τούρκων πρεσβευτών. Στο τραπέζι θα είναι στις επαφές του με τους Τούρκους. Το ενεργειακό, οι διμερείς σχέσεις, η οικονομία. Θέλει στήριγμα η Τουρκία από όπου το βρει αυτή τη στιγμή και από τη Ρωσία. Ζητάει από την Κίνα στήριξη και οικονομική. Κάνουν περιοδίες στον αραβικό κόσμο να μαζέψουν χρήματα. Και... είναι δύσκολο να το καταφέρουν. Ήδη υπό μία έννοια έχουμε κεφαλαίακους ελέγχους στην Τουρκία. Με ποια έννοια? Ότι ήδη κάποιες τράπεζες σταμάτησαν να ανταλλάσσουν δολάρια και ευρώ. Δεν δίνουν δολάρια. Είτε για να κάνουν μαξιλαράκι, είτε γιατί δεν έχουν. Σωστό. Και πολλά ανταλλακτήρια στην Κωνσταντινούπολη, παθαίνω, σταμάτησαν στο κέντρο να κάνουν μετά από πρόσκληση για ένα εθνικό προσκλητήριο της κυβέρνησης. Ένα τελευταίο, πολύ ο Χαντεπέ επεσήμανε, και είναι σημαξία αυτό για ένα κόμμα που η μισή του ηγεσία είναι στη φυλακή, βγήκε είπε χθες ότι αυτά που λέει ο Ερντογάν είναι σε μεγάλο βαθμό φούσκες, γιατί ο ίδιος είναι κομμάτι αυτής της κρίσης. Έχει βάλει το γαμπρό του στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών, στέλνοντας λάθος μήνυμες αγορές. Αλλά λέει το Χαντεπέ, στο τέλος αυτός που θα πληρώσει αυτή την κρίση πάνω από όλους θα είναι οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί της Τουρκίας, οι καταπιεσμένοι. Στρατέγε, λέει, ευχαριστούμε για την συνεισφορά σου στην κουβέντα.